Καλημέρα μάλλον κύριε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και είσαι και ενοχλητικός να ξέρεις, γιατί χάνω και την προπόνηση. Είμαι στην προπόνηση αυτή τη στιγμή. Μα γι' αυτό ακριβώς σε πήρα, γιατί είπα ότι okay, τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού πάνω κάτω τα ξέρουμε. Δηλαδή στην τελική ευθεία ο Βέλντε εξακολουθούν να είναι σε διαπραγματεύσεις με Όρτα και Ποντένσε και αναζητείται center for μετά την εμπλοκή στο θέμα Μπρέθουεϊτ. Εντάξει, δεν μπορεί, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και για να στα πάρω και λίγο με τη σειρά, ξέρεις, ο Βέλντε θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, χθες έπαιξε βασικός στη πρεμιέρα το πρωτάθλημα. Ναι, είχε πρεμιέρα το πρωτάθλημα Πολωνίας. Παίξε 90 λεπτά, δεν έβαλε κάποιο γκολ. Περιέργως, γιατί στόχος του Ολυμπιακού πρέπει να είχε κάνει χατρίκ. Και τι πω για να σκεφτεί για τον καθή. Λοιπόν, αλλά κέρδισαν 2-0, είναι μια είναι πάντα που εξακολουθεί να βρίσκεται στο νούμερο 1 της λίστας, αλλά και περιμένουμε τις εξελίξεις και από αυτό το μέτωπο και από φυσικά και όπως ανέφερε, είπες για επιθετικό της αύριο ο Ολυμπιακός, γιατί επειδή γράφονται και ξέρεις και ονόματα για αμυντικούς, θα σου πω ότι δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός εδώ που το και είναι να βρει, ξέρεις. Προφανώς δεν άκουγες και αυτό έλεγα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Ολυμπιακού, δεν θα έπαιρνα τώρα στόπερ. Όχι, παγιδεύει ο Ολυμπιακός. Το λέω γιατί Άμπι Πιρόλα για αριστεροπόδαρη. Ρέτσος, Ντόι, Μπιανκόν δεξιοπόδαρη, 5. Και κυρίως αυτό το παιδί, ο Πιτσιρικάς ο Κουτσίδης, που αν αποκτηθεί δεξιοπόδαρο στόπερ, δεν θα πάρει πραγματικές ευκαιρίες. Πότε να τις πάρει δηλαδή. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και πέρυσι ας πούμε είχε ακολουθήσει την αποστολή στο παιχνίδι με τη Φενέρ λόγω τιμωρίας κεντρικού αμυντικού. Ξέρεις, δηλαδή ήταν ο τρίτος λίστας στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Έχεις κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις όλους αυτούς τους αμυντικούς που είπες. Πρέπει να έχεις και αρκετούς Έλληνες. Ναι. Την παίρνεις 8 στη λίστα όταν θα τη φτιάξει ο Ολυμπιακός. Και αυτά είναι παιδιά από τις ακαδημίες τα οποία μπαίνουν στη β' λίστα. Ναι. Και έχεις πράγματα από εκεί. Μιας και το ανέφερες και επειδή δεν είχε γίνει και κουβέντα και για να έρθει κανένα μήνυμα έτσι να σε περάσουν λιγάκι οι γενιές 14. Κάνει καλή, πολύ καλή προετοιμασία ο Διανκόν. Καθορίζει πλάκα τώρα. Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Έχει και από τους αμυντικούς που έχει ένα στοιχείο που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Το έκανε πολύ με τον Πέρμο. Έχει την τριαντάρα παλιά από πίσω. Και άμα δεις τα φυσικά στα οποία και στα δύο που χρησιμοποιήθηκε, το έκανε αυτό. Να. Το έκανε και το έκανε πάρα πολύ. Και γι' αυτό τον έβαλε μετά και στο δεύτερο φιλικό με τη Μαλή, μετά τις αλλαγές, στη μεσαία γραμμή. Στο 6. Τον άξονα. Ναι, ναι. Και έχει αυτό το πλεονέκτημα Μπιανκόρ, ότι μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση στόπερ, δεξί, μπακ και υποσυνθήκες αριστερό μπακ και αμυντικός χαφ. Να. Σου λέω ότι δεξί μπακ έχει ξεκινήσει. Σωστά. Σωστά. Η πορεία γίνεται στόπερ. Απλά έχει και του και τους τραυματισμούς. Δεν είναι μια περίπτωση παίχτη που μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Σύμφωνα με αυτά που βλέπω στην προετοιμασία. Όπως είναι εξαιρετικό, πολύ ανεβασμένος της Αστούσιαν και άλλο που επιτέλους και έκανε διακοπές ο Ορτέγκα. Πάρα πολύ ανεβασμένος. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Ζέλσον. Για να αφήσουμε στο τέλος τα πιτσιρίκια που μπορεί να θέλεις να κάνουμε κουβέντα. Ναι, γι' αυτά θέλω να κάνουμε. Γιατί εμείς τους είδαμε στα δύο φιλικά αρκετά. Αλλά είναι άλλο να βλέπεις και την προετοιμασία από κοντά και να καταλαβαίνεις πόσο υπολογίζει, πόσο μετράει, πόσο ζυγίζει και πόσο καλή είναι στην προετοιμασία για τον Μεντιλίμπαρ ο Γκουτσίδης, ο Μουζακίτης, ο Παπακανέλος, ο Κοστούλας. Κυρίως αυτά τα... Ο Μπακούλας. Σωστά. Κυρίως είπα αυτά τα τέσσερα παιδιά υπό την έννοια ότι παίρνουν και τον περισσότερο χρόνο τώρα στην αρχή. Κοίτα. Ο Κουτσίδης είναι ένα στόπερ το οποίο ξέρεις το έχει χρησιμοποιήσει, ξεκίνησε και βασικό στο πρωτοφιλικό, κόντρα στον Άγιαξ. Το έχω πει πολλές φορές, Μιχαλή, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν κοιτάζει ηλικίες. Δεν κοιτάζει δηλαδή αν ο Μιχάλης είναι 17 και ο Αντίπας 32 παρά το καπνισμένος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει να του κάνεις στο γήπεδο αυτά που θέλει. Ναι, αν έχεις την ποιότητα, αν έχεις οτιδήποτε. Το απέδειξε περίτρανα πέρυσι πάρα πολλές φορές από το να βάλει βασικό τον Τζολάκι. Έτσι μια
έτσι στα ξαφνικά και από το να δώσει ευκαιρίες στον Αποστολόπουλο, επειδή υπήρχαν τραυματισμοί στα αριστερά μπακ. Έλειπε και ο Ρίτσαρτς και ο Ορτέγκα ένα διάστημα. Mm-hmm. Τον έβαλε κατευθείαν στην τέρμη. Δεν πήγε να κάνει αλχημία, να περάσουμε το Ρέτσο αριστερά που μπορεί να παίξει και. Όχι. Ποιον έχουμε αριστερό μπακ? Το Αποστολόπουλο. Αυτός θα παίξει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, το έχω πει πολλές φορές εδώ στον αέρα του Μπίγουρης Πορεφέμπορη, ναι, είναι, ξεχυλίζουν από ταλέντο, αλλά έχουν και αυτή τη δική τους πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα, είναι χρυσή ευκαιρία τους. Mm-hmm. Αυτή η προετοιμασία στο να δείξουν πράγματα. Ο ίδιος με την Λίμπρα κράτησε χαμηλή στο όλους, δακάρι κάποια από τα παιδιά και όλα να μένουν στην ομάδα και μας βοηθάνε. Αλλά εάν τα παιδιά αυτά αρπάξουν την ευκαιρία, δεν θα μου προκαλέσουν παρά μικρή έκπληξη το να παίρνουν χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Γιατί για να τα λέμε κιόλα, είναι προτιμότερο, παιδί μου. Σε ένα μάτς ο Ολυμπιακός αρχίζει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κάποια στιγμή. Θα υπάρχει ένα μάτς με όλο το σεβασμό. Ναι, σε όλο το, ναι, αυτό σου λέω. Με όλο το σεβασμό, πάμε, παίζει με την Γαλλία. Μπορεί να παίζει με κάποια ομάδα. Αρχιτέ να μην παίξει ο Μπουζακίδης στα χαφ. Κάποια στιγμή. Δεν μου απαντάς όμως, ποιος σου ξεχωρίζει στο μάτι σένα, ποιος σου φαίνεται πιο έτοιμος? Θα σου πω και θα είναι περίεργο, ο Πιτσιρικάς ο Μπουζακίδης 17χρονος. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Και στα φιλικά φαίνεται να ξεχωρίζει αυτός και ο Κοστούλας σε πρώτο βαθμό και ο Γκουτσίδης με τον Παπακανέλο μετά. Ο Κοστούλας ένα πράγμα πρέπει να του φύγει λίγο από το μυαλό, αλλά το έχουν όλοι οι επιθετικοί και εσύ είναι 17 χρόνων. Ξέρεις, τρελαίνεται όταν θα του περάσει λίγο η μπάλα από μπροστά και δεν θα μπορέσει να σκοράρει στην μεγάλη ευκαιρία που έχασε στο πρώτο μάτς και στο πέμπτο λεπτό όπου με τον Άγιαξ. Που ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 5, έπιανε το κεφάλι του, ξέρεις, δεν πρέπει να τον παίρνει από κάτω, ξέρεις, στην κατάσταση. Όταν θα γράψουν ευκαιρίες θα έρθει τον γκολ. Mm-hmm. Το ψάχνει βέβαια ο Πιτσιρικάς. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο σημαντικό, είτε μεταγραφικό, είτε από την προετοιμασία? Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι, για να είμαι ειλικρινής, Μιχάλη μου. Τώρα έχει τα φιλικά τα επόμενα, και θα δούμε. Να πω ότι είναι η πρώτη προπόνηση, θα δουν και βίντεο στο site του Πορεφέμ του Πυρόλα. Mm-hmm. Έκανε το ασχήσεις με την μπάλα. Δεν θα έχει βίντεο και έχει τα πάντα. Μάλιστα. Καμεραμάν έχουμε γίνει, αδερφέ, δεν είπα πάει η δημοσιογραφία. Καιρό τώρα. Καιρό τώρα. Λοιπόν. Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.